Είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση. Γονατίζουν τα τελευταία 24 ώρα στο Ρέθυμνο τα φαρμακεία και τα δύο σταθερά σημεία του ΕΟΔΗ στον Άγιο Γεώργιο στην Καλυθέα και στον Άγιο Κωνσταντίνο στον Κουμπέ από την πληθώρα των πολιτών που θέλουν να υποβληθούν σε rapid test. Το βάρος που σηκώνουν σε συνδυασμό με την αυξημένη θετικότητα του ιού στο Ρέθυμνο προβληματίζει τους φαρμακοποιούς, κάποιοι από τους οποίους μάλιστα έπεσαν και οι ίδιοι θύματα του ιού, με συνέπεια να κατεβάσουν ρολά, αφήνοντας τους πελάτες τους ξεκρέμαστους. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα επίπεδο θετικότητας, το οποίο αγγίζει το 30% σε επίπεδο νομού. Ένα στα τρία τεστ είναι θετικό. Με το να προκύψει το διάστημα αυτό μέσα στις γιορτές, δημιουργήθηκε μια τρομερή πίεση, η οποία ήταν δυσανάλογη για να ανταπεξέλθουν σε τόσο μικρό διάστημα. Οι φαρμακοποιοί του Ρεθύμνου που αντιμετωπίζουν σχεδόν καθημερινά πρόβλημα με την κατάρρευση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δηλώνονται τα αποτελέσματα των τεστ, βλέποντας την Όμικρον να καλπάζει και το ποσοστό της θετικότητας συνεχώς να αυξάνεται, κρούν καμπανάκι. Ζητάμε πραγματικά να δημιουργηθούν και άλλα σημεία. Δεν φτάνουν μόνο τα φαρμακεία για να σηκώσουν όλο αυτό τον όγκο διενέργειας rapid test, γιατί δεν είναι η βασική τους εργασία. Και όλος αυτός ο συνωστισμός κάνει και τα ίδια τα φαρμακεία σημεία μετάδοσης με έναν τρόπο. Μοιράστηκε δηλαδή η κινητή ομάδα του ΕΟΔΗ σε δύο σημεία. Και έχουμε δύο κλιμάκια, ένα στον Άγιο Κωνσταντίνο και ένα στον Άγιο Γεώργιο. Επαρκούν. Δεν επαρκούν, βέβαια και δεν επαρκούν. Μας ζητάνε πολλές φορές να πάνε κλιμάκια και σε άλλα σημεία του Ρεθύμνου, αλλά και μέσα στην πόλη δεν επαρκούν. Χρειάζεται περισσότερο προσωπικό. Ως προς τα μοριακά τεστ, το Ρέθυμνο διεξάγονται δωρεάν σε συμπτωματικούς εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους σε όλα τα κέντρα υγείας του νομού, με εξαίρεση την Τόμη, ενώ στο νοσοκομείο πλέον διεξάγονται μόνο μοριακά τεστ σε ανεμβολίαστους που έχουν συμπτώματα για πρώτη φορά. Ενδεικτικά, στο κέντρο υγείας Περάματος, ανήμερα της πρωτοχρονιάς έγιναν 53 PCR ανεμβολίαστων με θετικό self-test, ενώ χθες ο αριθμός των PCR έφτασε τα 83. Μία παράκληση στον κόσμο. Όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί σε όλες τις ηλικίες, βέβαια το μεγάλο θέμα είναι οι μεγάλες ηλικίες και όσοι έχουν προβλήματα υγείας, να τρέξουν τώρα να πάνε να εμβολιαστούν, όχι γιατί μπορεί να μην κολλήσουν, αλλά για να το περάσουν ελαφρά. Δεν μας περισσεύει κανένας, πρέπει όλοι να είμαστε εδώ, να μετρηθούμε και να είμαστε όλοι εδώ μέχρι να περάσει αυτή η πανδημία. Μέχρι στιγμής πάντως στα φαρμακεία του Ρεθύμνου υπάρχει επάρκεια σε μάσκες υψηλής προστασίας και σε αντιπυρετικά, ενώ οι όποιες ελλείψεις παρατηρούνται καλύπτονται μέσα σε λίγες ώρες.